Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. Ως συνέχεια της ιστορικής διαδρομής και της εθνικής της προσφοράς των 181 ετών, ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία. Απευθύνθηκε στα 16 μεγαλύτερα πολιτιστικά και επιστημονικά κοινοφελή ιδρύματα της χώρας μας, με σκοπό να δημιουργήσουν μια εστία διαλόγου και συνεργασίας και να στείλουν το δικό τους μήνυμα ενότητας στον ελληνισμό. Από τον Ιανουάριο του 2020, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα, υποτροφίες, συναυλίες, εκθέσεις έχουν κοινό στόχο. Τιμούν το παρελθόν και προβάλλουν τη σύγχρονη Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η ιστορία είναι η έμπνευση για το μέλλον. Η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση είναι μια σημαντική στιγμή για τη χώρα μας. Αποτελεί μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε το παρελθόν μας και να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις του μέλλοντος. Αισθανθήκαμε ότι είναι χρέος μας να συμβάλλουμε στους εορτασμούς, αναπτύσσοντας συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και καλώντας όλους τους Έλληνες σε ένα ταξίδι στην ιστορία μας. Τόσο το επαιτειακό πρόγραμμα Μοριάς 21, όσο και το συνέδριο Γυναίκες στην Ελλάδα από την Επανάσταση έως πέρα από το 2021, αποτέλεσαν δράσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η επέτειος της Επανάστασης είναι αναγκαίο να αποτελέσει μία αφορμή εθνικού αναστοχασμού. Τα μεγάλα οράματα πραγματοποιούνται από όλους μαζί όταν όλες οι φωνές, όσο διαφορετικές κι αν είναι, συνθέτονται και γίνονται μία δυνατή θέληση και δράση. Σίγουρα οι προτεργάτες που βάζουν το σπόρο και ηγούνται είναι σημαντικοί, αλλά η επιτυχία βρίσκεται στη σύγκληση και την ομόνοια όλων. Το είδημα Μποδοσάκη, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια προσφοράς, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με όραμα μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Καθώς η σύναψη συνεργασιών βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου λειτουργίας του Ιδρύματος, συμμετείχαμε με μεγάλη μας χαρά στην πρωτοβουλία 1821-2021, μια μοναδική συνεργασία εξαιρετικής σημασίας για το χώρο των κοινοφελών Ιδρυμάτων και για τη χώρα μας. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστήριξε την έκθεση του Χρήστου Μποκόρου 1821 «Η Γιορτή», η οποία συνδιοργανώθηκε από την Εταιρεία Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού και το Μουσείο Μπενάκη και παρουσίασε το πρωτότυπο αρθωτό έργο του δημιουργού, ειδικά σχεδιασμένο για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανέλαβε επίσης την κατάρτιση 4 ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030, τη δημόσια υγεία τον 21ο αιώνα, την αντιμετώπιση βασικών περιβαλλοντικών προκλήσεων και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. 4 τομείς που συνδέονται άμεσα με τους πυλώνες δράσης του. Έχουμε την τιμή τα εν λόγω σχέδια δράσης να τελούν υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Για την κατάρτισή τους, συστάθηκαν ομάδες ειδικών επιστημόνων που προσφέρουν αφιλοκερδώς υψηλού επίπεδου επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή εμπειρία. Φιλοδοξούμε τα σχέδια δράσης να θέσουν τις βάσεις για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με την επιστημονική κοινότητα και τους ενδεχόμενους φορείς και βεβαίως τα θέτουμε στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας προς αξιοποίηση. Το Ίδρυμα ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1969.
Η έδρα του είναι στην Αθήνα, ωστόσο το πολιτιστικό του κέντρο όπου πραγματοποιείται το σύνολο των εκδηλώσεών του βρίσκεται στο χωριό Στάδιο στη Δεγαία Αρκαδίας. Είναι η γενέτειρα του αείμνηστου Μιχαήλ Νικολάου Στασινόπουλου, ιδρυτή της Βιοχάλκου. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η επιμόρφωση των κατοίκων της Δεγαίας και της ευρύτερης περιοχής, η προβολή του πολιτισμού, η ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου, καθώς και δράσεις που προάγουν το ΕΦΖΙΝ. Πρόσφατα υποστήριξε το επαιτειακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 1821-2021, δίνοντας τη δυνατότητα σε 11 νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές, αλλά και στους επόπτες καθηγητές τους, να μελετήσουν άγνωστες πτυχές της επαναστατικής δεκαετίας 1820-1830, καθώς και να αναδείξουν νέο αρχαιακό υλικό και έντυπο υλικό, χρήσιμο για την ιστοριογραφία. Η πρωτοβουλία 1821-2021, με αφορμή την επέτειο από τα 200 χρόνια της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, έφερε κοντά κοινοφελή ιδρύματα με διαφορετικούς στόχους, αλλά και με σημαντικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, δημιουργώντας έτσι ένα δημιουργικό πλαίσιο συνεργασίας. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι ήδη ορατά και παρακαταθήκη για το μέλλον. Το Ίδρυμα Κατερίνης Λασκαρίδη συνεχίζει μια πολιτιστική, εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα που ξεκίνησε πριν από περίπου 75 χρόνια στο Νέο Φάληρο από την Κατερίνη Λασκαρίδη και τις αδελφές της. Συμμεθέξαμε φέτος στην πρωτοβουλία των 17 Ιδρυμάτων για τα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση. Οι κυριότερες μας δραστηριότητες ήταν εκδόσεις, συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, ημερίδες, η πρόσθεση αρχείων, μεταξύ των οποίων τα αρχεία των Ναυάρχων Κόχραν και Κόδρινγκτον, πολύ μεγάλη σημασία για την Ελληνική Επανάσταση, και πολλές άλλες δραστηριότητες, τις οποίες εκτελέσαμε είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με τα άλλα ιδρύματα. Το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας των 17 ιδρυμάτων θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απέδειξε στην Ελλάδα και στην ελληνική κοινωνία ότι όταν σοβαροί φορείς με δικό τους διακριτό σημαντικό έργο αποφασίζουν να συνεργαστούν, τότε το αποτύπωμα αυτό πολλαπλασιάζεται και αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα για το τι μπορούμε να επιτύχουμε συνεργαζόμενοι όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ επέλεξε αυτήν την επαιτειακή χρονιά να εστιάσει στον νεοελληνικό διαφωτισμό. Να εστιάσει δηλαδή σε αυτά τα οποία προηγήθηκαν και κατέστησαν δυνατή την εθνική πανηγενεσία και κυρίως την αναγέννηση των πνευματικών δυνάμεων του έθνους μας. Κατά συνέπεια, οι δράσεις που σχεδιάσαμε είχαν ως επίκεντρο σπουδαίες εκδόσεις προεπαναστατικής εποχής, όπως είναι η Ελληνική Νομαρχία και ιστορικά τεκμήρια, όπως είναι η Χάρτα του Ρήγα. Με αφορμή το σπάνιο υλικό των συλλογών μας, για το 1821, στήσαμε δύο ψηφιακούς μαθητικούς διαγωνισμούς, ένα hackathon και ένα Wikipedia challenge. Δημιουργήσαμε ένα παιδικό βιβλίο για τη ζωή του μικρού Ρήγα, μια ψηφιακή εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας με την οποία ζωντανεύουν σε τρισδιάστατη μορφή τα σύμβολα της χάρτας και μια έκδοση επιλεγμένων χειρογράφων των βιβλίων του Αθανασίου Ψαλίδα. Επιπροσθέτως, προβάλαμε στο ΝΑΣΗ Channel στο YouTube βιντεοσκοπημένες διαλέξεις της ΟΝΑΣΗ Βιβλιοθήκης με θέμα την Ελληνική Επανάσταση και διοργανώσαμε ζωντανές διαδικτυακές ξενεγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε φυσική και υβριδική μορφή. Νομίζω το αποτύπωμα της πρωτοβουλίας είναι διπλό. Αφενός μεν κοιτώντας το παρελθόν και αφετέρου κοιτώντας το μέλλον. Κοιτώντας το παρελθόν, ήταν πολύ σημαντικές συνολικά οι δράσεις που κάναμε. Οδήγησαν σε ένα γόνιμο προβληματισμό και
και οδήγησαν και σε μια συμμαχία, θα έλεγα, όλων των ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, ούτως ώστε ο καθένας από μας να κάνει αυτό το οποίο γνωρίζει καλύτερα και αυτό στο οποίο εξειδικεύεται. Πολλά χρωστάμε στο Γιάννη το Μάνο σε αυτό το επίπεδο. Τα 17 ιδρύματα δούλεψαν μαζί σε όλα τα επίπεδα, από τους προέδρους μέχρι και τους διευθυντές, μέχρι και τα 7 στελέχη του κάθε ιδρύματος. Και αυτό νομίζω αποτελεί και μία βάση για μελλοντικές συνεργασίες και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Αφορμή από τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1921, 16 ιδρύματα της Ελλάδας συνεργάστηκαν ώστε να τιμηθεί η επέτειος και να συμπληρωθεί ο εορτασμός της. Μιλάω για συμπλήρωση γιατί τα ιδρύματα συμπληρώνουν τη λειτουργία του κράτους. Δεν το αντικαθιστούν και δεν το ανταγωνίζονται. Το δικό μας ίδρυμα, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το οποίο έχει αποκτήσει μια ειδικότητα σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δράσης ιστορικής αντιλογίας για το 1821, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές αναπτύσσουν debates με αντικείμενο αμφισβητούμενα σημεία στη σχολική αφήγηση για την Επανάσταση του 1921, αξιοποιώντας ιστορικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες και εφαρμόζονται τεχνικές της ρητορικής στην εκπαίδευση. Η συνεργασία των Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 1821-2021 είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Θυμίζω ότι δεν κόστισε τίποτα στον Έλληνα φορολογούμενο και πιστεύω ότι τέθηκε μια στέρεα βάση συνέχισης της συνεργασίας και στήριξης της ελληνικής πολιτείας πέραν της επαιτειακής θεματικής του 1821. Μελέτης Νέου Ελληνισμού συμμετείχε στο επαιτειακό πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας 1821-2021, μεταξύ άλλων με το δεύτερο συνέδριό της, το πρώτο πραγματοποιήθηκε το 2015, με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση – Νέες Προσεγγίσεις». Το συνέδριο υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ιδρυτές Νίκος και Λίντια Τρίχα. Στις διήμερες εργασίες του παρουσιάστηκαν 30 εισηγήσεις. Με ουσιαστική γνώση των τεκμηρίων και όσων η μέχρι τώρα έρευνα έχει αποκομίσει και με συνεχή εγρήγορση για την προσφορότερη ερμηνευτική πρόταση, διατυπώθηκαν απόψεις που συμβάλλουν στην περαιτέρω εμβάθυνση σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά θέματα. Εκτός από ζητήματα τα οποία άπτονται του οικονομικού και του πολιτικού πεδίου, συζητήθηκε με βάση οθωμανικά τεκμήρια η αντιμετώπιση της Επανάστασης από την οθωμανική πλευρά. Ενώ αναδείχθηκε επίσης η επίδραση που είχε το 1821 στις συνειδήσεις των άλλων βαλκανικών λαών. Το ίδρυμά μας συμμετείχε στην πρωτοβουλία συνδυάζοντας δύο εικαστικές εκθέσεις, την «Γυναίκα στην Επανάσταση», που σκοπό είχε να αναδείξει τον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας στην Επανάσταση ως μάνα, σύντροφος, μαχήτρια, αλλά και ως επιμελητία. Και τον Θεόφιλο, τον Τζολιά της Ζωγραφικής, τον μέγα αυθεντικό εικαστικό που απέδωσε το πνεύμα της Επανάστασης του 1921 μετά από 100 χρόνια. Παρουσιάσαμε ακόμη 12 συναυλίες και μουσικά αναλόγια με φιλελληνική μουσική. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι με βεβαιότητα το πνεύμα της ενότητας που χαρακτήρισε την συνεργασία των 16 ιδρυμάτων για ένα κοινό σκοπό. Όπως ξέρετε, η ισχύς εν τη ενός.
16 ιδρύματα, 3 χρόνια σκληρής δουλειάς, 130 δράσεις εντός και εκτός συνόρων. Στόχος, ένα ιστορικό αποτύπωμα, μια παρακαταθήκη και κυρίως η κατάθεση ενός μηνύματος ενότητας. Το Ίδρυμα Ευγενίου στηρίζει διαχρονικά την ναυτιλία των Ελλήνων λόγω προέλευσης και ζωτικού χώρου δράσεών του που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα. Για το λόγο αυτό, κύρια δράση μας υπήρξε η συνδιοργάνωση με τα ΓΑΚ της έκθεσης «Τρέξε πάνω στα κύματα της φοβερής θαλάσσης 1821, ο αγώνας στη θάλασσα». Ιστορικά κοιμήλια και τεκμήρια με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών VR, 3D printing, μαζί με εκπαιδευτικά προγράμματα και εξαναγήσεις, δίνουν τη δυνατότητα να βιωθεί φυσικά ή διαδικτυακά η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στον ναυτικό αγώνα από τότε που η ναυτιλία των Ελλήνων προϋπήρχε του κράτους μέχρι το σύγχρονο θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας. Η οικογένεια Βιεννίδη στήριξε τη μεγάλη έκθεση για τον ελληνικό φιλελληνισμό και τον Ιωάννη Καποδίστρια στο Ιστορικό Μουσείο της Γενέβης. Πρωτοβουλία 1821-2021. Εγκατακλείδη, η γνώση του παρελθόντος κάθε έθνους είναι ασφαλής πηγή πληροφοριών που οδηγούν σε συμπεράσματα απαραίτητα για την χάραξη της μεθοδικής του πορείας. Το ίδρυμά μας συστάθηκε το 2005 στη μνήμη του Γιάννη Λάτση από την οικογένειά του με σκοπό τη διατήρηση της σημαντικής κοινοφελούς παρακαταθήκης και της διαρκούς αφοσίωσης του στην υλοποίηση έργων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 1821-2021, το Ίδρυμά μας υιοθέτησε το όραμα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και αποφάσισε να συμμετάσχει στο επαιτειακό του πρόγραμμα «Επανασύσταση 21» ως μεγάλος δωρητής της κεντρικής του έκθεσης. Επίσης, στο πρόγραμμα της πρωτοβουλίας, το Ίδρυμά μας συγχρηματοδότησε την υλοποίηση του ψηφιακού αρχείου 1821, ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος που σχεδίασε και συντονίζει το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είχαμε την ευκαιρία να συμπορευτούμε με πλήθος φορέων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, διαπιστώνοντας ότι αξίζει ενίοτε υπό μια κεντρική θεματολογία να ενώνουμε τις δυνάμεις μας κρατώντας την αυτονομία μας. Και ευελπιστούμε ότι αυτή η γόνιμη και δυναμική συνεργασία θα συνεχιστεί με νέους κοινούς στόχους και ανάλογες δράσεις. Ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο, την ιστορία της μουσικής στη νεότερη Ελλάδα, μια τρίτομη έκδοση του Οδείου Αθηνών. Μας ήλκησε αμέσως μια ειδική ευαισθησία στις διαπηδήσεις, στις μετακενώσεις πολιτισμού που διαπνέει ολόκληρο το έργο. Στο χώρο του πολιτισμού η αθέατη γεωγραφία, η πνευματική, είναι συχνά πολύ πιο συναρπαστική από εκείνη που αποτυπώνεται στον χάρτη και πιο διαρκής. Η τριτική φιλοσοφία μας είναι να γίνεται έργο διακριτικό και αθόρυβο, μικρής κλίμακας με έμφαση στην ουσία.
φιλοδοξία μας να είμαστε οι καταλήτες για να επιτελεστεί έργο που ξεπερνά τις δικές μας δυνατότητες. Αυτή η καταστατική μας προδιάθεση, ευαισθησία, εξηγεί τη συμμετοχή μας στην Πρωτοβουλία 21. Εκτιμούμε ότι το σπουδαιότερο επίτευγμα της πρωτοβουλίας είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός της συνεργασίας των Ιδρυμάτων. Μπήκε μια δομή ελαφριά, μια δομή δικτύου. Πάνω στη δομή αυτή μπορούν εφ' εξής να στηριχθούν και ήδη στηρίζονται ενδιαφέροντες και αξιόλογοι σχεδιασμοί άκρος ωφέλιμοι για την ελληνική κοινωνία. Σκέπη της Πρωτοβουλίας 21, το κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννου Κωστοπούλου επέλεξε να στηρίξει μία πρόταση του Οδείου Αθηνών. Επρόκειτο για την αναβίωση ενός έργου που ως σήμερα θεωρούνταν χαμένο, ενός οπερατικού έργου της Ανδρονίκης του κερκυραίου συνθέτη Αλέξανδρου Γκρέκ. Ένα χειρόγραφο για φωνή και πιάνο του έργου αυτού είχε βρεθεί πρόσφατα στο αρχείο του Οδείου Αθηνών. Το έργο ενορχιστρώθηκε από τον συνθέτη και αρχιμουσικό Νίκο Αθηναίο και παρουσιάστηκε 100 χρόνια μετά την πρώτη του εκτέλεση στο θέατρο Ολύμπια με την βοήθεια των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίου. Πρόκειται για μια υποδειγματική δράση κατά την οποία η Πρωτοβουλία 21 χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε σημαντικούς κοινοφελείς φορείς όπως το Ίδρυμα Κωστοπούλου και φορείς παραγωγής και μελέτης πολιτιστικών δρόμενων όπως το Οδείο Αθηνών. Στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, είδαμε μια ευκαιρία για εξωστρέφεια, για να τιμήσουμε τις αξίες εκείνες που συνδέονται με τον αγώνα ενός έθνους, για την ελευθερία και την αυτοδιάθεση. Αξίες που παραμένουν διαχρονικές. Έτσι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα ΑΓΑΜΑ Λεβέντη στήριξε δράσεις πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στο Λονδίνο, το πρόγραμμα 21 in 21, τίμησε την παλιγενεσία με 21 ελληνοβρετανικές πρωτοβουλίες. Στο Science Museum έκθεση αφιέρωμα στην αρχαιοελληνική επιστήμη προέβαλε το ελληνικό πνεύμα. Στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου έκθεση και επιστημονικό συνέδριο εστίασαν στο σκοτσέζικο φιλελληνισμό. Στο Μουσείο του Λούβρου η έκθεση Παρίσι-Αθήνα στάθηκε στη γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας. Στη Λευκωσία η Λεβέντιος Πινακοθήκη και το Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο αφιέρωσαν εκθέσεις και δράσεις στην Εθνική Επέτειο. Στο πλαίσιο αυτό, δείξαμε έμπρακτα ότι το 2021 γιορτάζουμε την Ελλάδα, αλλά και την κοινή ιστορία των οραματιστών και των αγωνιστών που πίστεψαν σε ιδανικά και θυσιάστηκαν γι' αυτά. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την πρόσκληση για να συμμετέχει μαζί με άλλα σημαντικά ιδρύματα της χώρας στις δράσεις της Πρωτοβουλίας 1821-2021. Το Ίδρυμα επικεντρώνει τη δραστηριότητά του στην προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, υποστηρίζει επίσης πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την επιχειρηματικότητα αλλά και τον πολιτισμό. Μια τέτοια πρωτοβουλία ήταν και η υποστήριξη από μέρους μας του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Ιταλικός Φιλελληνισμός και η Ελληνική Επανάσταση του 1821» στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης τον Νοέμβριο του 2021, με σκοπό την ανάδειξη του Ιταλικού Φιλελληνικού Κινήματος στον απόϊχο της Ελληνικής Επανάστασης. Στη χώρα μας λέμε συχνά πως δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας. Ωστόσο, ο επιτυχημένος συντονισμός τόσων ιδρυμάτων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου μας εξέπληξε όλους θετικά. Οι δράσεις και εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας, το ορατό σκέλος της κοινής προσπάθειας, δεν είναι το μόνο θετικό. Εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, για μένα είναι το ευρύτερο αποτύπωμα.
η ζύμωση, η διαμόρφωση κοινής αντίληψης και η εμπεδομένη πλέον διάθεση για ανάληψη κοινών δράσεων που θα συνεχιστούν και στα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι, πιστεύω, η πιο σημαντική παρακαταθήκη της πρωτοβουλίας. Η συμμετοχή του Ιδρύματός μας στην Πρωτοβουλία 21 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συντονιστή κύριο Γιάννη Μάνο και τους Προέδρους των Ιδρυμάτων που συνθέτουμε όλοι μαζί για αυτή τη σπουδαία συμμαχία πολιτισμού, αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Οργανώσαμε στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2021 το Διεθνές Συμπόσιο Ελλάδα και Πολιτιστική Κληρονομιά στο πλαίσιο της 41ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού με σκοπό να αποτίσουμε φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά όλων των χωρών του χώρου και να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτό το μοναδικό νήμα που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Μέσα σε αυτές τις συμβολικές ώρες, στο ναό του πολιτισμού, ενώσαμε τις φωνές μας με την ηγεσία της UNESCO, με την ελληνική πολιτεία, με πρέσβεις χωρών, με επιφανείς Έλληνες και ξένους επιστήμονες και κορυφαίους καλλιτέχνες, στέλνοντας όλοι μαζί το μήνυμα πως η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι χρέος απέναντι στην ίδια την ανθρωπότητα και το μέλλον της και πως η σύγχρονη Ελλάδα πρωτοστατεί στον αγώνα αυτό. Cette relation entre la Grèce et la France, elle est marquée par le philhellénisme. Le philhellénisme qui sera le sujet d'un prochain colloque organisé avec le soutien de l'initiative 21. C'est un colloque qui s'intitule France-Grèce 18e-21e siècle, regards insolites, et qui se tiendra à l'Institut national d'histoire de l'art ainsi qu'à l'Institut de France, en partenariat avec le Musée du Louvre et l'École française d'Athènes, les 27 et 28 octobre prochains. Et dans le cadre de ce colloque, une trentaine de chercheurs vont exposer au public les résultats de leurs enquêtes qui montrent comment cette relation du philhellénisme est comme un miroir que nos deux pays se tendent mutuellement et qui construit notre attachement au patrimoine culturel dans ce monde en perpétuelle transformation. Γιώτα Μαρτίνου ιδρύθηκε το 2021 με προσανατολισμό το όραμα της Αθηνάς Γιώτα Μαρτίνου και τη συνέχιση της προσφοράς της προς τον συνάνθρωπο και την ελληνική κοινωνία. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές σε 5 τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση σε δράσεις που σχετίζονται με τη θάλασσα. Στο Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τις επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια που οργανώθηκαν από την Πρωτοβουλία και έστειλαν ένα μήνυμα ενότητας και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου συμμετέχει και αυτό στην Πρωτοβουλία, γιατί θεωρεί ότι οι μελλοντικές συνεργασίες θα έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, αναδεικνύοντας το κοινοφελή χαρακτήρα των Ιδρυμάτων. Η δημιουργική πορεία της πρωτοβουλίας οφείλεται στην εθνική προσφορά, την πολιτιστική, την κοινωνική των μελών της. Οφείλεται στο κύρος για τη στήριξη των επικεφαλής τους, τους συνεργάτες των Ιδρυμάτων. Οφείλεται
σε εκείνες και εκείνους που συνέβαλαν με την επιστημοσύνη και τη συνέπειά τους στη διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεών μας, των επαιτειακών μας δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι άφησαν οι δράσεις αυτές ένα ιστορικό αποτύπωμα. Κάθε Ίδρυμα και η Εθνική Τράπεζα διατηρούν ασφαλώς την αυτονομία τους, τους στόχους και τις προτεραιότητές τους. Όμως όλοι θεωρούν ότι χρειάζεται ένα πεδίο ενότητας, ένα πεδίο συγκλήσεων. Οι συγκλήσεις ουδέποτε αφαιρούν, πάντοτε προσθέτουν. Η ιστορική και πρωτοφανής αυτή συνεργασία, ισότιμη συνεργασία, δημιούργησε μία δυναμική για το μέλλον, για μελλοντικές συνέργειες, για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου και της κοινωνίας των πολιτών, με ένα αίσθημα ευθύνης, με μία αίσθηση μέτρου και κυρίως αναδεικνύοντας ένα μήνυμα ενότητας.